Χαίρετε. Για πρώτη φορά έχω μπει στο αυτοκίνητο μετά τις 13 του Μάρτη. Έχω κατεβεί στο κατάστημα στο Courier για να πάρω κάτι που έχει σταλεί. Βγάζω τη μάσκα. Είναι μια μάσκα που μας έχει φτιάξει μια κυρία στο χωριό και μας τις έφερε. Βάζω αντισηπτικό πάνω στη μάσκα και τη βάζω εδώ για να την πλύνω. Βάζω αντισηπτικό πάνω στα χέρια μου. Τώρα βλέπω έναν καημένο κύριο που ήρθε 1:09 εδώ στο κατάστημα και δεν πρόλαβε. Εγώ ήρθα 1:01 και πρόλαβα. Αντισηπτικό παντού. Είναι η πρώτη φορά που έχω βγει έξω από τις 13 του Μάρτη που έχω ξαναβγεί. Να δούμε τι καλεί ο άντρας μου. Ελπίζω να προλάβεις έξω κόσμο να περιμένει. Θα μιλήσουμε ένα τηλέφωνο. Και να το πακέτο στο οποίο βάζω αντισηπτικό παντού. Αντισηπτικό παντού. Αντισηπτικό παντού. Και στα χέρια μου κάμω στον αντισηπτικό. Έλα αγάπη μου, πήρα το. Έφτασα 1:01, την ώρα μου πήγαινε να κλείσει, μόλις με είδανε, κατάλαβε με παρόλη την μάσκα, η κοπέλα. Η μια μου λέει, εγώ σε κατάλαβα γιατί σε είδα στο Λουί Νεψές, τι στα μαλλιά σου παρόμοια, δεν ξέρω. Κάμνω βίντεο τώρα, μπήκα στο αυτοκίνητο και θα επιστρέψω στο χουρίο. Είμαι λίγο ψυχοπαθής γιατί έβαλα αντισηπτικό παντού στα χέρια μου, ξαναβάζω. Ας βάλω και λίγο στη μύτη μου. Το μόνο που έχει απομείνει να κάνω είναι να κάνω εκείνο που είπε ο Ντόναλτ Τραμπ, που είπε του κόσμου να τους βάλει ενδοφλέβιο αντισηπτικό. Αυτό μπορώ να λείπει να κάνω. Όχι, έτσι μπορεί να το κάνω, πίστεψε, να βάλω shot με πετσόλ. Σοβαρά! Έτσι μπορεί να το κάνω, ναι. Μα έτσι είπε να το πιούν, είπε ενδοφλέβη. Όχι, είναι, μπορεί να το πιούν. Έτσι είπε. Έτσι μπορεί να το κάνω. Σίγουρα έναν άνθρωπο που τον έχω ψηφίσει που να το κάνω. Ένα λεπτό, μην πάει μακριά. Έχει κόσμο, έχει γιατρούς στην Κύπρο, 152, όχι 152, 108, 102, 102, όχι, 102 γιατροί που στείλαν επιστολή στον πρόεδρο. Ναι. Και του είπαν ότι δεν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι με τη θεία κοινωνία μπορεί να κολλήσει κορονοϊό. Ναι. Και του λένε να ανοίξει τα, να χαλαρώσει τα μέτρα στις εκκλησίες. Άρα, εγώ νομίζω να φύγουμε τους ξένους και να ασχοληθούμε με τους δικούς μας, εντάξει. Μα τι ωραία που είναι η φωνή σου, πολύ ωραία. Είναι καθησυχαστική, είναι soothing, είναι ηρεμιστική, ναι. Λέει, τούτον το μέτρο, αν το ακούσει ο Τραμπ, να το δείξει τις βάρτε και 10% να τόλμη στην κοινωνία. Και θα μέσα στην πύλια, η ουρή. Κομπλέ! Πάντως, ξεκαθάριστο για να καταλάβει ο κόσμος για ακόμη μια φορά ότι τρολάρεις όταν λες ότι είσαι υπέρ του Τραμπ και του Τζόνσον. Μα ποιος είπε ότι είμαι υπέρ του Τραμπ και του Τζόνσον, ρε. Εσύ ρε, εσύ έχεις πει. Εσύ ποτέ λύσουν το πράγμα. Ναι, και τέλος πάντων, ρε Παναγιώτη, άντε. Σας γύρισα λίγο την κάμερα για να δείτε πως είναι ο καιρός. Είναι μουντός σήμερα ο καιρός, έχει 16 βαθμούς Κελσίου λέει το θερμόμετρο του αυτοκινήτου. Αλλά είναι μουντός, καταθλιπτικός, θα έλεγα και λίγο χειμωνιάτικος, φθινοπορεινός. Α καλά! Πότε θα έρθει το καλοκαίρι! Πότε θα έρθει το καλοκαίρι! Λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος της επιστροφής συζητούσα με τον Παναγιώτη. Γι' αυτό είχα κόψει το βίντεο σε ένα σημείο και μετά σας έδειξα το δρόμο. Είμαι κοντά στην επιστροφή, είμαι κοντά στο χωριό. Είναι ανάμειχτα τα συναισθήματα από την πρώτη εξόρμηση από το σπίτι προς την πόλη.
Σας υπενθυμίζω ότι ξεκίνησα από το χωριό, κατέβηκα στη Λευκοσία, πήγα κατευθείαν στο courier, έβαλα τη μάσκα. Όταν μπήκα μέσα στην εταιρεία courier, οι κοπέλες φορούσαν και δύο μάσκες και υπήρχε στην είσοδο αντισηπτικό για τα χέρια, το χρησιμοποίησα, είχα μαζί μου και αντισηπτικό. Όταν ήρθα πίσω εδώ στο αυτοκίνητο, έβγαλα τη μάσκα, έβαλα και στη μάσκα αντισηπτικό. Ωραία, το φλέβι δεν θα έβαλα αντισηπτικό, χαχαχα. Και επιστρέφω στο χωριό. Είχε λίγα αυτοκίνητα στο δρόμο, πολύ λιγότερα από ότι θα είχε ένα συνηθισμένο Σάββατο. Σήμερα η μέρα δεν είναι και πολύ φωτεινή, δεν είναι και πολύ χαρούμενη. Θα μου πείτε γιατί φοράς τα γυαλιά ηλίου. Ο λόγος που φορώ τα γυαλιά ηλίου είναι γιατί έχω μέσα και τη μυωπία μου τα γυαλιά ηλίου και με βοηθάνε στις μακρινές αποστάσεις. Τα καλά νέα είναι ότι δεν ξέχασα πώς οδηγούν οι άνθρωποι. Εξακολουθώ να θυμάμαι πώς να οδηγήσω. Δεν το έχω ξεχάσει. Γιατί είχε από τις 12 Μαρτίου να οδηγήσω. Σήμερα έχουμε 25 Απριλίου. Wow. 43 μέρες χωρίς να οδηγήσω. Όχι ότι οδηγώ και πολύ συχνά, δηλαδή, για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν οδηγάω πολύ συχνά, αλλά μια φορά τη βδομάδα οδηγάω. Και θα πάω στο σπίτι να ανοίξουμε την κάμερα, να τη δοκιμάσουμε, την καινούργια την κάμερα, για να κάνουμε τα vlogs μας, τα lives μας. Τι να πω, νομίζω ότι θα με έπιανε περισσότερη στενοχώρια βλέποντας την κατάσταση και τη συνθήκη. Είναι μια μισοκοιμισμένη πόλη. Δεν είναι ούτε πλήρως κοιμισμένη, ούτε πλήρως ξύπνια. Από ό,τι είδα ήταν μόνο τα courier ανοιχτά, τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία. Πολύ λίγα μαγαζιά ήταν ανοιχτά, λίγος κόσμος, τα εμπορικά κέντρα κλειστά από εκεί που πέρασα. Εύχομαι και ελπίζω σύντομα να τελειώσει αυτός ο κίνδυνος που μας κρατάει στα σπίτια, να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει ίσως στις εργασίες του, ούτως ώστε να μπουν τα πράγματα σε μια κανονικότητα, αλλά να γίνει αυτό το πράγμα με ασφάλεια. Ζούμε και ζήσαμε έτσι περίεργους καιρούς. Δηλαδή, όταν είμαστε μικροί, λέγαμε το 2020, το 2030 και σκεφτόμαστε ότι θα ήταν τα πράγματα, ξέρω εγώ, του στυλ να ζούμε στο διάστημα. Ότι θα γίνουν φανταστικά πράγματα. Και όμως, μπορεί να μην έχουμε φτάσει στο επίπεδο της τεχνολογίας που φανταζόμασταν ότι θα φτάναμε όταν ήμασταν μικροί το 2020, όμως το 2020 είναι μια χρονιά η οποία μας έμαθε πολλά. Γεια. Και τώρα κλείνω το αυτοκίνητο. Γεια! Πάμε. Λοιπόν, έχω επιστρέψει στο σπίτι και έχω φέρει το πακέτο από το SES, από το Courier, το οποίο το έχω ψεκάσει με αντισηπτικά. Το ανοίγω. Θα δούμε αν αυτή η κάμερα όντως θα κάνει καλύτερη την εικόνα. Ορίστε. Εδώ. Βάζουμε και σε αυτόν αντισηπτικό, ναι. Είπες από τη στιγμή που δεν τα κάνουμε injection, που δεν τα βάζουμε με ωρών, είμαστε καλά. Είμαι όλη περίεργη να δω πώς θα είναι η απόδοση του της κάμερας αν τη βάλεις πάνω στον υπολογιστή. Είμαι για μια φίλη χθες στο κανάλι ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το πώς η ανάλυση έχει η κάμερα, πόσα μεγαπίξελ έχει, αλλά παίζει και ρόλο ο φακός της. Έντον το φακό της κάμερας αυτής. Θα διαβάσω τις οδηγίες, να σου πω γιατί θα διαβάσω τις οδηγίες. Γιατί είδα πολλά βίντεο χθες και προχθές για το πώς το ενώνεις. Λοιπόν. Πώς να διαβάσω τις οδηγίες, να μην είμαι βλάξ. Πολλές φορές δεν διαβάζουν τις οδηγίες, μετά έρχομαστε εκ των υστέρων. Γυρεύουμε το λάθος. Άρα τούτο, λογικά. Δεν μιλάς. Πρέπει να μιλώ.
Σε προσιλωμένος. Ναι, είμαι συγκεντρωμένος. Αυτό λογικά πρέπει να μπαίνει έτσι πάνω γιατί είναι εδώ. Ωα, είναι έτσι πρέπει να μπαίνει. Λογικά. Ρωτάς με εμένα που ούτε καν διαβάζα τις οδηγίες χρήσης. Ας διαβάσουμε τις οδηγίες χρήσης. Οι οποίες είναι στα κινέζικα. Α, να το εδώ, βλέπεις. Οδηγίες χρήσης. Πολύ εύκολες οδηγίες χρήσης. Το θέμα είναι πώς το βάλεις πάνω στο λάπτοπ. Εδώ θα με δείχνει πώς το βάλεις πάνω στο λάπτοπ. Και οδηγίες χρήσης είναι φυσικά στα κινέζικα. Αποκλείεται, πρέπει να έχει και στα... Έχει στα αγγλικά. Αγγλικά και στα ελληνικά. Not open or modify the product except for battery removal and replacement. Do not disassemble the... Δεν λέει όμως οδηγίες. Οι οδηγίες που έχεις να δεις είναι αυτές εδώ. Βασικά, εξηγά στον κόσμο τι πράγμα είναι τούτο το αντικείμενο. Είναι μια εξωτερική κάμερα την οποία θα τη βάλουμε στον υπολογιστή για να αντικαταστήσει την in-built κάμερα, την κάμερα που ήδη είναι χτισμένη μέσα στον υπολογιστή. Και για ποιο λόγο να χρησιμοποιαστούν την κάμερα αντί την in-built κάμερα του λαπτόπιου. Για ποιο λόγο. Ναι. Άντεψε. Τι κάνω τα βράδια, στα υψάλτης. Για να έχει ψηλότερη ανάλυση. Μπράβο. Εσύ κόμμα πράγμα το αντιλαμβάνεται. Η κάμερα που είναι ήδη χτισμένη μέσα στον υπολογιστή είναι μια κάμερα που έχει πολύ χαμηλή ανάλυση. Είναι όπως τα παλιά τα κινητά που δεν είχαν καλές κάμερες. Άρα θα σε βλέπω τζάμι. Λοιπόν, τώρα ξεκινώ. Θα δοκιμάσω χωρίς να κάνω οτιδήποτε. Είναι εφαρμογή κάμερα. Θέλω να την βλέπεις εσύ. Να δούμε ποια κάμερα δείχνει. Χα! Δείχνει την παλιά την κάμερα, είδες. Όταν πρέπει να πάμε, να κάνουμε. Άρα ο χρόνος που είχα ξοδέψει, ο χρόνος που είχα ξοδέψει προχτές για να μάθω να σάζω την κάμερα της Κυριακής. Δεν έπηγε να δίκα. Δεν έπηγε να δίκα, όχι. Δεν τώρα ξέρω ότι πάω στον device manager. Πάω εκεί που λέει κάμερας. Κάνω disable την κάμερα του υπολογιστή. Είναι disable. Ξανανοίγω την εφαρμογή της κάμερας και δουλεύει αυτή! Δούλεψε, έλα να δεις! Έχουμε δύο θέκλες. Έλα να δεις πόσο καθαρή είναι, πόσο ευκρίνεια έχει. Έχει πάρα πολύ ευκρίνεια. Wow. Σταμάτησε το βίντεο, κλείστο. Αυτή είναι η καινούργια μας κάμερα, η οποία έχει πολύ ψηλή ευκρίνεια, βλέπεις. Γεια σου, κάμερα! Ανάβει το λαμπάκι πάνω, ήταν τόσο εύκολο. Ανάβει το λαμπάκι πάνω, το πράσινο μας δείχνει ότι λειτουργεί. Βασικά πρέπει να κοιτάζουμε το λαμπάκι. Αν κοιτάζουμε το λαμπάκι, είμαστε. Εδώ που είναι ο φακός. Το λαμπάκι ή το φακό. Το φακό κοιτάζει, παιδί μου. Φακό. Ο φακός είναι δίπλα από το λαμπάκι. Τώρα κοιτάζω το φακό. Τώρα κοιτάζω το λαμπάκι. Πού πέφτει το μάτι μου. Το μάτι σου είναι και λίγο ανεξέλεκτο. Τώρα κοιτάζω το φως τώρα. Τώρα κοιτάζω την κάμερα. Όταν κοιτάζεις την κάμερα είναι καλύτερα. Καλύτερα, παρά το πράσινο. Στην ίδια ανευθεία, οπότε το ένα κοιτάζει, το άλλο είναι το ίδιο. Το μόνο κάμε πρόβλημα... Κάμε το εσύ να δω, κοίταξε την κάμερα. Κοίταξε το φως. Κάμερα. Φως. Ίδιο. Ναι, σίγουρα, δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις όμως το ερώτημα με αυτήν την κάμερα, γιατί έχει πιο ψηλή ευκρίνεια, δεν μπορώ να βγαίνω όμορφη από αυτή. Κατάλαβες ότι με την παλιά την κάμερα ρε βγαίνει να θεά από αυτή. Θα φαίνονται οι τελειότητες σου τώρα. Κατάλαβες γιατί κάποιες ντίβες της τηλεοράσεως χρησιμοποιούν μπροστά από τις κάμερες, βάζουν χαρτί κοφρέ, δεν ξέρω τι άλλο βάζουν για να θολώνει η κάμερα, να μην έχει ψηλή ανάλυση, να φαίνονται πιο όμορφες. Τα λεγόμενα φίλτρα. Yes, yes. Αλλά εμείς θέλουμε να έχει καλύτερο ήχο και εικόνα. Α, δεν δούλεψε όμως το μικρόφωνο. Γιατί δεν δούλεψε το μικρόφωνο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάμερα καινούρια, η οποία έχει και μικρόφωνο πάνω. Οπότε δεν χρειάζεται να βάζω το εξωτερικό μικρόφωνο. Και έτσι θα γίνουν τα lives μας καλύτερα. Ειδικά με βάλουμε και το φως σωστά.
Θα βάλουμε και το φως σωστά. Αν σταθεροποιήσουμε και τον υπολογιστή να μην κινείται. Είναι ωραία καμερούλα, Παναγιώτη. Είναι ωραία καμερούλα, Παναγιώτη. Και το φως πίσω. Αλλά νομίζω ότι λίγο πιο χαμηλά από την χτεσινή, από την άλλη. Θα το βάλεις έτσι. Μια χαρά. Μια χαρά ακούγεται. Σκοπούς συνοχής αυτού του βίντεο, το οποίο γυρίστηκε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2,5 ώρων, θα ξεκαθαρίσω ότι έστειλα μήνυμα, να το εδώ πέρα, έστειλα μήνυμα στο 8998, που είναι το μήνυμα που στέλνεις στην Κύπρο για να βγεις έξω. Μου απάντησε η Κυπριακή Δημοκρατία, εγκρίνεται το 8, την ταυτότητα μου, τον ταχυδρομικό κώδικα, ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα. Μπήκα στο αυτοκίνητο, οδήγησα χωρίς να σταματήσω πουθενά μέχρι το courier, έβαλα τη μάσκα που σας έδειξα, μπήκα στο courier, έκανα τα χέρια με αντισηπτικό, παρέλαβα το πακέτο, μπήκα στο αυτοκίνητο, έβγαλα τη μάσκα, πασαλήφθηκα ολόκληρο με αντισηπτικό, έβαλα και στο πακέτο, και πακέτο αντισηπτικό, ήρθα σπίτι, έβγαλα όλα τα ρούχα που φορούσα και έκανα μπάνιο και μετά έβαλα άλλα ρούχα, ήρθα εδώ στο σαλόνι, όπου με τράβηξε ο Παναγιώτης την ώρα που άνοιγα το κουτί της καινούργιας κάμερας. Τι λέτε για την καινούργια κάμερα? Και για όσους ενδιαφέρεστε για θέματα ηλεκτρονικών, εννοείται ότι δεν κάνω διαφήμιση, την αγοράσαμε την κάμερα. Η κάμερα είναι αυτό το μοντέλο, C310 HD Webcam, είναι της Logitech. Και η τιμή μαζί με την μεταφορά, με το courier κλπ, ήταν 75 ευρώ. Και λέει είναι HD κάμερα, 720p, 30 frames per second. Νομίζω ότι είναι μια καλή κάμερα για τη δουλειά που τη θέλουμε. Όπως έχω δει, έχει τα ίδια megapixel με την κάμερα του παλιού του κινητού, αυτή την μπροστινή που χρησιμοποιούσα μέχρι τώρα για να τραβώ τα βίντεο. Αυτό είναι το παλιό κινητό, το iPhone 6S. Αυτό είναι το καινούργιο κινητό, το 8 Plus, το οποίο είναι ήδη 3 ετών, θα γίνει 3 ετών τον Οκτώβριο, αλλά επειδή είναι σε πολύ καλή κατάσταση δεν το αλλάζουμε, δεν αλλάζουμε προϊόντα, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Αυτό το άλλαξε γιατί έχει σπάσει το κουμπί του το κάτω, το 6S, και γι' αυτό είχα πάρει το 8, νομίζω ήταν τον Οκτώβριο του 2017. Λοιπόν, αυτά. Τώρα είμαι άβαφη, βλέπω ότι δείχνει αρκετές ατέλειες η κάμερα, αλλά είναι καλύτερη εικόνα. Και ο ήχος, με αυτή την καινούργια κάμερα δεν μπορώ να βάλω το εξωτερικό μικρόφωνο, γιατί έχει ίδια ενσωματωμένο μικρόφωνο. Πώς σας φαίνεται και ο ήχος? Φιλιά!